κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε λίγο με τα συμπτώματα που έρχονται και επανέρχονται και τα προσπαθούμε να τα λέμε και να δίνουμε τις οδηγίες στον κόσμο. Ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα να απαντά στο ερώτημα που του έγινε εάν, γιατί τα έχουμε πει και εμείς τις προηγούμενες μέρες, εάν λοιπόν τα συμπτώματα του κορονοϊού είναι και γαστρεντερικά. Ωραία. Στις μεγαλύτερες σειρές που υπάρχουν στον κόσμο, είναι γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των ασθενών που νοσούν από κορονοϊό εμφανίζουν και γαστρεντερικά συμπτώματα. Γύρω στο 25 με 30%, 35% ανάλογα με τη σειρά. Δεν υπάρχει μόνο μία δημοσίευση, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ περισσότερες δημοσίευσεις. Θα ήθελα να σταθώ όμως στο ερώτημα που ετέθη, κατά πόσον τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό και ιδίως η διάρρεια μπορεί να είναι το προεξάρχον σύμπτωμα και αυτό με το οποίο παρουσιάζομαι στο νοσοκομείο. Είναι άλλο πράγμα η παρατήρηση στην επιστήμη και είναι άλλο πράγμα η απόδειξη. Όλη αυτή η παρατήρηση και η συζήτηση δημιουργήθηκε από μια δημοσίευση στο American Journal of Gastroenterology, αμερικάνικο γαστροεντερολογικό περιοδικό, μιας ομάδας Κινέζων συναδέλφων που παρατηρήσαν ότι κάποιοι άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο και τελικώς διαγνώστησαν με κορονοϊό είχαν μεταξύ άλλων και γαστροεντερικά και κάποιοι προεξάρχοντα και 7 από αυτούς αρχικώς είχαν μόνο διάρρεια. Όμως, και αυτό το λέω καθαρά επιστημονικά, για να αποδείξω ότι αυτή η διάρρεια οφείλεται όντως στον κορονοϊό, θα έπρεπε να κάνω επανειλημμένες εξετάσεις PCR, αυτές που τόσο γίνανε διάσημες τώρα. Τις μάθαμε όλοι πια, ναι. Και να βρω ότι όντως υπάρχει κορονοϊός. Οι ίδιοι συγγραφείς, στη συζήτηση, όπως σε κάθε άρθρο, ξέρετε, στο τέλος οι συγγραφείς σχολιάζουν τα ευρήματά τους. Στη συζήτηση, λοιπόν, δεν αναγνωρίζουν μάλλον ότι δεν έγινε αυτή η απαραίτητη εξέταση για να μας προσφέρει την απόδειξη. Άρα, λοιπόν, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πλήρης απόδειξη ότι αυτοί οι 7 ασθενείς, γιατί για 7 ασθενείς μιλάμε, οι οποίοι είπαν ότι παρουσίασαν οι συγγραφείς ότι έχουν ως προεξάρχον και μοναδικό σύμπτωμα τη διάρρεια. Και θέλω να πω κάτι εδώ. Στην Κίνα αρρώστησαν 85.000 κόσμος. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη εργασία περιέλαβε 200 ασθενείς. Δεν περιέλαβε 200 συνεχόμενους ασθενείς. Δεν πήρε δηλαδή 200 ασθενείς που ήρθε ο ένας μετά τον άλλον και να δει ότι το 7% από τους 200, ή 7 από τους 200, δηλαδή το 3,5% έχει διάρρειας. Διάλεξαν 200 ασθενείς, δεν ξέρω από ποιο αρχικό δείγμα, τυχαία, που σε κάποιο νοσοκομείο πήγαν. Μάλιστα. Και παρουσίασαν ως εύρημα ότι μπορεί να είναι και η διάρρεια. Χωρίς να το αποδείξουν ότι όντως υπήρχε κορονοϊός εκεί, στις διάρειες. Και θέλω να πω κάτι. Ναι. Όλοι θέλουμε να δώσουμε, με την καλύτερη των προθέσεων, ό,τι καινούργια πληροφορία υπάρχει για τον κορονοϊό. Η πληροφορία είναι τεράστια. Είναι αδύνατον οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο πιο σοφός του κόσμου, να την παρακολουθεί όλοι. Γι' αυτό υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται με αυτό. Αν η επιτροπή του Υπουργείου, του ΕΟΔΗ, είχε κρίνει ότι πραγματικά όποιος έχει διάρρεια πρέπει να πάει να εξεταστεί για κορονοϊό, θα το είχε προτείνει. Δεν μπορούμε να τρελαίνουμε τον κόσμο επειδή κάποιος δημοσίευσε με μια μεθοδολογία η οποία είναι αστεία στο να αποδείξει κάτι και το αναγνωρίζει και ο ίδιος. Όταν σχολιάζει τα αποτελέσματά του, το αναγνωρίζει. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να τρελάνει τον κόσμο. Το πιο εύκολο σήμερα είναι να βρίσκουμε πληροφορίες οι οποίες να είναι καινούργιες. Και προφανώς κάθε μέρα θα μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Μπορεί τώρα που τα λέω αυτά, ναι, τώρα αυτή την ώρα να δημοσιεύεται εργασία που αυτό που λέω ότι δεν έχει αποδειχτεί ότι ισχύει, να αποδειχτεί ότι ισχύει και να με διαψεύσει. Αλλά να δημοσιευτεί πρώτα η απόδειξη. Στα όχι ένδειξη. Περιοδικά, πάντα. Η απόδειξη. Mm-hmm. Το να δημοσιεύσω σήμερα για τον κορονοϊό είναι εύκολο. Το να αποδείξω ότι λοιπόν αυτό που δημοσιεύω οφείλεται στον κορονοϊό είναι πολύ πιο δύσκολο. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, βλέπουμε ότι υπάρχουν, ανεβαίνουν μάλλον και τα κρούσματα που αφορούν τα παιδιά, γιατρέ. Μα
είναι από την αρχή γνωστό ότι τα παιδιά μπορεί να νοσήσουν και μάλιστα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά μπορεί να νοσήσουν πολύ πολύ ελαφρά έως και ασυμπτωματικά και να γίνουν φορείς μετάδοσης του ιού. Και γι' αυτό η κυβέρνηση και η Επιτροπή του ΕΟΔΗ σοφά το πρώτο πράγμα που έκανε διέκοψε τη λειτουργία των σχολείων. Πρώτη από όλη την Ευρώπη. Ναι. Η κυβέρνησή μας πέτυχε, με συγχωρείτε λίγο, πρώτη από όλη την Ευρώπη, είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Άκουσε τους ειδικούς και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Πρωθυπουργό μας και στον Υπουργό Υγείας και σε όλους τους ηθήνοντες και πρώτη από όλη την Ευρώπη πήραμε μέτρα. Προφανώς υπάρχει και στα παιδιά. Ναι. Απλά τα παιδιά όταν νοσούν, νοσούν πολύ πιο ελαφριά. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι. Αν νοσήσουν 1 εκατομμύριο παιδιά, κάποια παιδιά θα νοσήσουν και βαριά. Και μπορεί να χάσουμε και κάποιο παιδί να μας συμβεί αυτή η τραγωδία. Γι' αυτό δεν πρέπει να εξαπλωθεί ο ιός. Γιατί οι στατιστικές έχουν και τις μικρές εξαιρέσεις. Γι' αυτό είναι τα μέτρα λοιπόν που λέμε αυτοπροστασίας και να περιοριστούμε στις μετακινήσεις μας. Τώρα, μια τελευταία κουβέντα γιατί μου λένε ότι πρέπει να δώσουμε σε δελτίο ειδήσεων που έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις με τους γιατρούς νοσηλευτικό προσωπικό και προσπάθειες να γίνουν περισσότερες οι κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας, γιατρέ. Θα ήθελα να συγχαρώ το Υπουργείο που έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να στελεχώσει το σύστημα. Πιστεύω ότι αν ανακοινωθούν θέσεις μόνιμου προσωπικού, υπάρχουν πολλοί νέοι γιατροί που θα το στελεχώσουν. Και θα ήθελα να πω κάτι για τον εθελοντισμό, που αρχίζει ευρέως κυκλοφορεί και με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί σημαίνει ότι οι Έλληνες θα είμαστε ενωμένοι. Και αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να νικήσουμε. Ο εθελοντισμός είναι κάτι καταπληκτικό. Αλλά όταν έχω ένα πόλεμο μπροστά στο μέτωπο, βάζω τα πρωτοπαλίκαρά μου. Όταν έχω ένα πόλεμο, βάζω τους ετοιμοπόλεμους, τους γυμνασμένους. Δεν παίρνω ούτε τον παππού, ούτε τον μωρό να πάει να πολεμήσει. Έχουμε πολλούς ετοιμοπόλεμους γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να πολεμήσουν. Και θα ήθελα να πω ότι καλό είναι να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πολεμάω σήμερα στο νοσοκομείο. Η πιθανότητα κάποιος να νοσηλεύεται σε οποιοδήποτε τμήμα του νοσοκομείου, να έχει κοροναϊό, να κάνει ένα τεστ, να φανεί αρνητικό, και να νοσηλεύεται εκεί από κάποιον 70 εθελοντή γιατρό, 70-69, όχι 70, ο οποίος γύρισε από τη σύνταξη για να βοηθήσει με καλή την πρόθεση και να νομίζει ότι δεν έχει κοροναϊό και 2 μέρες αργότερα να αποδειχτεί ότι έχει. Έγινε. Σήμερα σε κεντρικό αθηναϊκό νοσοκομείο, σας ενημερώνω εγώ, σας το λέω, έγινε. Και τρελάθηκε ο κόσμος. Δεν μπορούμε να παλεύουμε γυμνοί. Και όταν λέω γυμνή, δεν μπορούμε να βάλουμε τον 70 μπροστά. Και θέλω να πω και για τους φοιτητές μας κάτι. Που με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί αυτή η κίνηση του εθελοντισμού από τους φοιτητές μας, που είναι το μέλλον της χώρας μας, ξεκίνησε πολύ πριν την πολύ σωστή κίνηση του Υπουργείου για εθελοντισμό. Γιατί αν έχουμε τέτοια ιδανικά στους νέους μας, θα πάμε μπροστά σαν έθνος. Δεν είναι έτοιμοι ακόμα να μπουν πρώτοι στον πόλεμο. Και ας το θέλουν. Ο πόλεμος για αυτούς τώρα είναι η γνώση. Ας εκμεταλλευτούν το χρόνο να διαβάσουν πολύ και βαθιά, να γίνουν 10 φορές καλύτεροι γιατροί από μας και μόλις μας διαδεχτούν να προσφέρουν πολύ καλύτερη υγεία στο λαό πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ καλό νέο που μας λέτε και για την κίνηση που κάνετε και μιλάτε ως πανεπιστημιακός δάσκαλος τώρα. Σαν δάσκαλος μιλάω και οι φοιτητές μου ξέρουν πόσο τους αγαπάω.